Πάμε εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε απευθείας εικόνα κατά την είσοδο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, δίπλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Προσέρχονται αυτή τη στιγμή στο Προεδρικό Μέγαρο, λοιπόν, στην αίθουσα όπου θα τελεστεί η ορκομοσία των μελών της νέας κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Χρύσα Ρουμελιώτη, έχει άμεση επαφή. Χρύσα. Μόλις μπήκε στην αίθουσα ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός, είδε ότι ξεκινάει από λεπτό σε λεπτό και οι υπουργοί και οι υπουργοί μεταφρασμένοι με τη σειρά που σας είπα πριν, με κεντρικό το κύριο Πικράτη, την πρόεδρο της κυβέρνησης. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε πλέον τη τελετή να αρχίσει. Βεβαίως, Χρύσα. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύου ουρανίε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάξον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσέβους ημών έθνους και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Απόστηλων τέλεος σου, εξ Αγίου κατοικηρίου σου, και νήσισον τους δούλους σου τούτους εις την προκειμένην διακονίαν του λαού σου. Είναι καλώς διακονίσαντες, απολαύσωση του μισθού των πιστών και φρονίμων οικονόμων εν τη ημέρα της ανταποδόσεώς σου της δικαίας. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν σύ του ανάρθρωσου Πατρί, του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Εις το όνομα της Αγίας και Μοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Εις το όνομα της Αγίας και Μοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Το εν είδη πρινων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός,
δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασία των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίου του Μιερδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιερδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ρεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή σας δύναμη, καλή επιτυχία. Σύνδεση με το Προεδρικό Μέγαρο, που νωρίτερα έγινε λοιπόν η ορκομοσία. Παρακολουθήσαμε την ορκομοσία των μελών της νέας κυβέρνησης. Ακολουθούν τα απαραίτητα διαδικαστικά με την υπογραφή των πρωτοκόλων. Ακούμε τη Χρύσα Ρουμελιώτη που βρίσκεται εκεί. Χρύσα. Τα πρωτόκολλα διορισμού πανυπουργών και των υφυπουργών υπογράφονται, όπως είδατε, θα το έχετε δει στην εικόνα, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνημα. Και τώρα ακολουθεί ο κύριος Πικραμένος, ναι, ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και βεβαίως θα υπογράψουμε όλοι με τη σειρά την ιεράρχηση που έχει γίνει από τον ορισμό της κυβέρνησης του Υπουργικού Συμβουλίου. Μετά τον κύριο Πικραμένο, πρώτος του τάξη υπουργός ο κύριος Τσαϊκούρας, ως υπουργός οικονομικών θα τον δούμε να διαδέχεται τον κύριο Πικραμένο, ο οποίος εξελέγει βουλευτής επικρατείας, επικεφαλής βέβαια του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, και τώρα συνομιλεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πολύ γνώριμη από τα παλιά. Και εμείς βλέπουμε τον κύριο Σταϊκούρα. Λοιπόν, ναι. Ο κύριος Σταϊκούρας ως υπουργός οικονομικών υπογράφει τώρα το πρωτόκολλο διορισμού του. Ναι. Ο κύριος Σταϊκούρας ήταν ένα όνομα που είχε ακουστεί βεβαίως πολύ, έχει ασχοληθεί με τα οικονομικά και στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακολουθήσει ο κύριος Αδώνης Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τρίτος υπουργείο στο παρόν Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναλάβει δύο μεγάλα χαρτοφυλάκια, αυτό της ανάπτυξης και εκείνο των επενδύσεων. Και των επενδύσεων, βεβαίως, πολύ χρήσιμο. Και οι δύο τομείς, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναπτύξει προεκλογικά ο κύριος Μητσοτάκης. Και ακολουθεί ο κύριος Δένδιας, υπουργός εξωτερικών. Ένα χαρτοφυλάκιο επίσης πολύ σημαντικό, λόγω της συγκυρίας η οποία έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα και αφορά τα εθνικά θέματα και τις σχέσεις της χώρας με τους γειτονές της και στο Αιγαίο και γενικότερα. Ο κύριος Δένδιας αποχωρεί και τον διαδέχεται ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός προστασίας του πολίτη. Προστασίας του πολίτη έχει θέσει σε αυτό το Υπουργείο, θυμόμαστε, στην κυβέρνηση στη Μύτη με επιτυχίες και ό,τι αφορά την 17 Νοέμβρη, τον ΕΛΑ κλπ. Μετά τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο νέος υπουργός Εθνικής Άμυνας. Υπογράφει λοιπόν ο κύριος Παναγιωτόπουλος και θα ακολουθήσει η κυρία Νίκη Κεραμέως. Ναι.
που είναι Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η κυρία Κεραμέως βεβαίως ανήκει στον πανεπιστημιακό χώρο και έχει ασχοληθεί με αυτό. Ήταν ένα όνομα που είχε συζητηθεί πολύ καιρό πριν ότι θα αναλάβει αυτό το Υπουργείο. Έχει υφυπουργό μία ακόμη γυναίκα από τις 5 του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία θα υπογράψει αργότερα. Τώρα ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχει επιτεύξει επίσης αυτό το Υπουργείο στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Είναι αυτός που νομοθέτησε και θεσμοθέτησε το Εργάνη. Μετά τον κύριο Βρούτση, ο κύριος Κικίλιας, ακριβώς, Υπουργός Υγείας, το όνομα που είχε συζητηθεί για το Υπουργείο Αθλητικής Άμυνας, ωστόσο είχε συζητηθεί και για το Υπουργείο Υγείας, γιατρός ο ίδιος, έτσι οπότε έτσι ακριβώς, πήρε αυτό το φαρτοφυλάκιο και ακολουθεί ο κύριος Χατζηδάκη, ο οποίος αναλαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ένα επίσης δύσκολο φαρτοφυλάκιο, καθώς ναι, υπάρχει συζήτηση όλη αυτή με τη ΔΕΗ, αλλά και πάρα πολλοί τομείς στους οποίους το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει επικεντρώσει, οι οποίοι τομείς περιλαμβάνονται στο φαρτοφυλάκιο του κύριου Χατζηδάκη. Ναι. Και τον κύριο Χατζηδάκη θα ακολουθήσει η κυρία Μενδώνη ως Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ότι θυμόμαστε πολλά χρόνια. Είναι ένα από τα εξοκοινοβουλευτικά πρόσωπα, Χρύσα, ακριβώς, που από το 99. Προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ, την έχουμε συναντήσει για πάρα πολλά χρόνια Γενική Γραμματεία του συγκεκριμένου Υπουργείου. Ναι. Ακριβώς με πάρα πολύ μεγάλη ενασχόληση με το χώρο και πάρα πολλές γνώσεις. Θα ακολουθήσει ο κύριο Τσιάρα ως Υπουργό Δικαιοσύνη. Υπογράφει και αυτό το χαρτοφυλάκιό του, τον βλέπουμε να προσέρχεται. Ο τομέας της δικαιοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές φορές για πάρα πολλές ζητήματα, τα οποία πολλά από αυτά, Άκελη, είναι σε εκκρεμότητα και σχόλια και δηλώσεις και καταγγελίες και έρευνες κτλ. Ναι. Είναι ένα δύσκολο Υπουργείο. Ακολουθεί ο νέος Υπουργός Εσωτερικών. Ο Βορυτάκος, ναι. Πολύ στενός συνεργάτης του κυρίου Μητσοτάκη, τον σχεδιασμό, τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκι του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης ένα δύσκολο φορτοφυλάκιο με πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά. Θα ακολουθήσει ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Μάλιστα. Ένα υπουργείο το οποίο επίσης σχετίζεται με την ανάπτυξη, έχει πολλά έργα στην ευθύνη του και έχει και πολλά έργα υποδομών τα οποία είναι σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί και πρέπει αναμένεται να ολοκληρωθούν τα επόμενα διάστημα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα και αυτό. Ακριβώς. Θα ακολουθήσει ο κύριος Φλακετάκης, ο Γιάννης Φλακετάκης. Υπουργός Ναυτιλίας ναι. και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι δύο χαρτοφυλάκια στο ίδιο Υπουργείο. Επίσης, ένα Υπουργείο με πολλές ιδιαιτερότητες. Τα νησιά είναι ένας ευαίσθητος τομέας και στην οικονομική και στην υπόλοιπη ζωή της Ελλάδας. Πολύ ο κύριος Βορύδης θα ακολουθήσει υπογράφοντας το δικό του πρωτόκολλο ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ναι. Είναι ένα τομέα που η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει ένσταση, ότι είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να περιοδεύει την περιφέρεια σε πάρα πολλές αγροτικές περιοχές και να αναφέρεται διεξοδικά σε αυτόν τον χώρο. Ναι, είναι ένα τομέα στον οποίο όντως δίνεται ένταση. Περιμένουμε τώρα τον κύριο Θεοχάρη, Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Θεοχάρη, προερχόμενος, βέβαια είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, προερχόμενος από το ποτάμι και τον θυμόμαστε επίσης στον επιτελικό και την σχηματισμό του Υπουργείου Οικονομικών παλιότερα. Και μετά τον κύριο Θεοχάρη, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Επικρατείας, στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ένας ακόμη Υπουργός Επικρατείας θα ακολουθήσει, ο κύριος Κυριάκος Ιερατάκης, επίσης προερχόμενος από τον κεντρό χώρο, ο οποίος είναι τεχνοκράτης και τον έχουμε ακούσει πολλές φορές να αναφέρεται σε όλα αυτά τα ζητήματα της διακυβέρνησης. Και είναι το πρόσωπο, Χρύσα, που θα αναλάβει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Ακριβώς, και είναι ένα στίχημα αυτό, γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε το κύριο Πιερακάκη να υπογράφει, γιατί μέχρι τώρα αυτό το στίχημα δεν έχει κερδίσει από την υποκράτους.
θα δούμε στην πορεία πώς θα υπάρξει και αυτό. Ο κ. Μιλτιάδης Βαδισιώτης είναι ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών και ευρωπαϊκά θέματα. Ναι. Έχουμε δύο αναπληρωτές στην κυβέρνηση. Ο πρώτος είναι ο κ. Βαδισιώτης. Ναι. Ο άλλος αναπληρωτής υπουργός είναι ο κ. Γιώργος Μουσάκος, ο οποίος θα ακολουθήσει. Ναι. Θα είναι αναπληρωτής υπουργός προστασίας του πολίτη και μάλιστα θα έχει την ευθύνη του την μεταναστευτική πολιτική. Ένα επίσης δύσκολο κατοφυλάκιο, ένα στίχημα, γιατί η χώρα από τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα έχει ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα στίχημα και ο τρόπος αντιμετώπισης όλου του κύματος και βέβαια όλη αυτή η συνθήκη διαπίεση. Λοιπόν, βλέπουμε το πιο δεσμευμένο. Πάμε στον πρώτο υφυπουργό. Ναι. Το πρώτο υφυπουργό οικονομικών. Λοιπόν, είναι ο κύριος Βεσιρόπουλος Απόστολος. Τον βλέπουμε τώρα να υπογράφει και θα ακολουθεί και ο κύριος Σκυλακάκη. Από τη δράση προερχόμενο ο κύριος Σκυλακάκη, γνώστης των οικονομικών, υφυπουργός οικονομικών και αυτός. Μάλιστα. Έχουμε ένα τρίτο υφυπουργό οικονομικών, ο οποίος θα ακολουθήσει μετά τον κύριο Σκυλακάκη. Ο κύριος Ζαβός. Είναι ένας τεχνοκράτης, ο κύριος Γιώργος Ζαβός. Επίσης, τον βλέπουμε να προσέρχεται τώρα για να υπογράψει το πρωτόκολλο διορισμού του. Και έχουμε και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τρεις υπουργούς, όπως και στο Οικονομικών. Είδαμε τρεις υπουργούς. Ναι. Είναι ο κύριος Γιάννης Τακίρης, ο πρώτος που ακολουθεί ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ναι. Να το δούμε να προσέρχεται για να υπογράψει ο κύριος Τακίρης. Βλέπουμε. Λοιπόν, έχουμε υπουργούς τεχνοκράτες. Το έχουμε πει από αυτές πολλές φορές. Ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ το χώρο. Μετά τον κύριο Τζακίρη, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Ναι. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επίσης. Σας είπα, το Υπουργείο το συγκεκριμένο έχει επίσης τρεις υπουργούς, όπως και το Υπουργείο Οικονομικών. Μετά τον κύριο Δήμα, ο οποίος υπογράφει αυτή τη στιγμή το πρωτόκολλο διορισμού του, ακολουθεί ο κύριος Νικόλας Παπαθανάσης, επίσης υπουργός Ανάπτυξης. Λοιπόν, Χρύσα, βάζεις μία άνω τελεία. Θα επανέλθουμε αμέσως. Έχουμε εμείς βεβαίως την εικόνα και βλέπουμε στους δέκτες μας. Πάμε για λίγο στον Γιάννη Τρουπή για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιάννη. Λοιπόν, όπως είπαμε, στίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να τρέξει τις διαδικασίες πολύ γρήγορα. Ήδη λοιπόν, όπως έχουμε προειδεάσει τους θεατές μας, από το απόγευμα αρχίζει τις συναντήσεις με τους υπουργούς για τα δύσκολα κομμάτια της καθημερινότητας του πολίτη. Το απόγευμα λοιπόν θα συναντηθεί, όπως μάθαμε πριν από λίγο, με την ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας, τον κύριο Χατζηδάκη, αλλά και τους αρμόδιους υπουργούς. Κυρίαρχο ζήτημα, η ΔΕΗ. Επίσης θα έχει συνάντηση με τον κύριο Δρακόπουλο από το Ίδρυμα Νιάρχος, ενώ πρέπει να σας πω ότι θα συναντήσει και το στέλεχος του ESM που βρίσκεται στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, αύριο το πρωί, συνεδρίαση, πρώτη και τελευταία φορά, όπως είπαμε, του Υπουργικού Συμβουλίου, ναι, στην Βουλή. Δεν θα ξαναγίνει, όπως έχουμε επισημάνει νωρίτερα, συνεδρίαση άλλη στη Βουλή. Μαθαίνουμε ότι εκεί θα υπάρξει τοποθέτηση, όπως είναι λογικό, αρχή τοποθέτηση από τον Πρωθυπουργό, η οποία και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ και θα υπάρξει έτσι η άχυση του μηνύματος ζωντανά από την ομιλία, από την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Μόλις τελειώσει ο Πρωθυπουργός, ναι, την αρχική του εισήγηση, σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει παρουσίαση από τον κύριο Πιέρα Πεθή, τον Υπουργό Επικρατείας, στους υπουργούς για το πώς θα λειτουργεί η κυβέρνηση. Ενώ παράλληλα, σύμφωνα με πάνω στις πληροφορίες που έχουμε, θα μοιραστεί και φάκελος σε όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου με τις κατευθύνσεις στην προτεραιοποίηση των κινήσεων που θα πρέπει να γίνουν άμεσα. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς και το νομοθετικό έργο. Πρώτο νομοσχέδιο, η αλλαγή της οργάνωσης κυβέρνησης, στο οποίο θα περιέχεται η κατάρρευση πανεπιστημιακού ασύλου, οι σημειακές αλλαγές στο νέο ποινικό κώδικα, αλλά και η αλλαγή στον τρόπο κυβερνησιμότητας των Δήμων. Ναι. Και στόχος της κυβέρνησης θα είναι μέχρι τις 10 Αυγούστου να έχει ψηφιστεί και το φορολογικό νομοσχέδιο. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο μέχρι 10 Αυγούστου, όταν και θα κλείσει για λίγες μέρες το κοινοβούλιο. Σε αυτό
Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται αρχικά η μείωση του ένφια και η μείωση του φόρου προστέμενης αξίας στην εστίαση. Ενώ κλείνοντας να σας πω ότι η ανάγνωση των πραγματικών δηλώσεων προγραμματίζεται για το τρίμερο 20, 21 και 22 Ιουλίου. Μάλιστα, αυτό είναι το περίγραμμα των κινήσεων, των ενεργειών που θα περιμένουμε λοιπόν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από τις επαφές, τις συναντήσεις που θα έχει ο Πρωθυπουργός σήμερα και όλα στο απόγευμα. Θα τα βλέπουμε λοιπόν. Χρήσα, επιστρέφουμε σε σένα. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής των πρωτοκόλων διορισμού των Υπουργών και των Υφυπουργών. Ναι, βλέπουμε τώρα. Νομίζω ότι ήταν πριν από λίγο ο κύριος Μηταράκης. Τον κύριο Μηταράκη, είδαμε, ναι. Ο οποίος υπέγραψε. Κανονικά θα έπρεπε τώρα να υπογράφει η κυρία Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου, όμως είναι ο κύριος Κοντοζαμάνης, ο υπουργός υγείας. Ναι, τώρα βλέπουμε την κυρία Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου. Είναι οι δύο, ήταν υπουργός εργασίας και ο κύριος Κοντοζαμάνης ακριβώς. Η κυρία Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου είναι υπουργός εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων. Είναι μία από τις 5 γυναίκες της νέας κυβέρνησης. Ναι. Για να δούμε τώρα ποιος θα προσέλθει να υπογράψει. Κατά το πρωτόκολλο ο κύριος Θωμάς είναι. Κατά το πρωτόκολλο μετά την κυρία Μιχαηλίδου ο κύριος Κοντοτζαμάνης. Ο οποίος ήδη νομίζω υπέγραψε. Όμως είναι ακριβώς ο κύριος Θωμάς ως υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ο κύριος Κοντζαμάνης, βλέπω τώρα καλύτερα. Ναι. Ο κύριος Κοντζαμάνης μόλις υπέγραψε. Συγγνώμη γιατί έχουμε λίγο, δεν είναι έχουμε πολύ καλή χρήσα, πρόσβαση. Ναι. Τώρα είναι ο κύριος Θωμάς. Ο κύριος Γεράσιμος Θωμάς. Ναι. Υπάρχει και μία σχετική δυσκολία καθώς είναι πολύ νέα πρόσωπα, τα οποία δεν είναι γνωστά, δεν είναι πολιτική. Οπότε. Βεβαίως, είναι πολύ λογικό αυτό, να υπάρχει μια σύγχυση, ναι, σχέση με τα πρόσωπα, ναι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Οικονόμου, νομίζω, βλέπουμε τώρα να υπογράφει. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ακριβώς. Κανονικά θα πρέπει να. Ο κύριος Αυγενάκης θα ακολουθεί, βεβαίως, Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ένα επίσης χαρτοφυλάκιο το οποίο είναι στοιχηματικό χαρτοφυλάκιο γιατί έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από πολλές κρίσεις. Ο κύριος Αυγενάκης μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή σε αυτό το Υπουργείο και τα ανοιχτά του μέτωπα είναι πάρα πολλά. Θα ακολουθήσει ο κύριος Δημήτρης Κράνης, υπουργός δικαιοσύνης. Επίσης γνωρίζει το χώρο πολύ καλά ο κύριος Κράνης. Μίλησαμε πριν για το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Νομίζω είναι χώροι οι οποίοι χρειάζονται ιδιαίτερη φρόντιδα και προσοχή και είναι στοιχήματα μεγάλα για το πώς θα ακολουθήσει, πώς θα είναι η εξέλιξη. Είναι ένα πολύ διάστατο χαρτοφυλάκιο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχουν βρεθεί στην πολιτική αντιπαράσταση, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράστασης πολλές φορές το τελευταίο διάστημα. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Λιβάνιος τώρα, υπουργός εσωτερικών. Ακριβώς. Παίρνει τώρα τη θέση του για να υπογράψει το πρωτόκολλο διορισμού του ο κύριος Λιβάνιος, νέο πρόσωπο κι αυτός. Θα ακολουθήσει ο κύριος Καράογλου, υπουργός εσωτερικών, έχει όμως το χαρτοφυλάκιο του Μακεδονίας Τράκη. Όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τα στοιχήματα που η περιοχή αυτή έχει μπροστά τη. Ο κύριος Καράογλου είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης, οπότε ξέρει τον χώρο πολύ καλά. Βεβαίως. Θα ακολουθήσει ο κύριος Κεφαλογιάννης, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κάτω από τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ναι. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είπαμε και προηγουμένως, έχει πολλά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν και να ολοκληρωθούν. Θα ακολουθήσει ο κύριος Φρέκας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ναι. Γνωστός ο κύριος Φρέκας, είχε ασχοληθεί με τα αγροτικά, τον βλέπουμε να προσέρχεται για να υπογράψει και αυτό το πρωτοκολλό του. Προσέρχεται μόλις, ναι. Η διαδικασία τη βλέπετε. Η οποία είναι σύντομη, παίρνουν χρήσα. Παίρνουν τις ευχές. Ναι, δεν είναι και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου. Ναι. Εγώ αυτό που μπορώ να διακρίνω από αυτό που είμαι είναι ότι όλοι εύχονται ο ένας τον άλλον δύναμη και κουράγιο και πολύ δύναμη. Ο Αρχιεπίσκοπος αυτό που λέει είναι πολύ δύναμη, πολύ υπομονή σε όλους, είπε και χθες τον Πρωθυπουργό.
το λέει και, και στους υπουργούς σήμερα. Λοιπόν, η κυρία Ραμπατζή Φωτεινή, η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αυτή, έχει δύο υπουργούς λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ναι. Η κυρία Ραμπατζή προέρχεται επίσης από τη Βόρεια Ελλάδα. Και θα συνδράμει τον κύριο Βορύδη με μέρος του πρωτοφυλακίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο κύριος Κόνσολας Μανώλη, υφυπουργός τουρισμού. Ακριβώς. Υφυπουργός τουρισμού, λοιπόν. Ο κύριος Κόνσολας προέρχεται από την Υφυπουργική Ελλάδα, από τα Δωδεκάνησα. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο έχουμε δει πολλές φορές να υπερασπίζεται τα θέματα των νησιών. Ο κύριος Κόνσολας είναι σε ένα υφυπουργείο το οποίο έχει πάρα πολύ σχέση με την νησιωτική χώρα, γιατί το μεγάλο τουριστικό βάρος και έργο είναι, αφορά τα νησιά. Θα ακολουθήσει ο κύριος Πέτσας, τον είδαμε χθες υφυπουργός, τον πρωθυπουργός και κυβερνητικός, που τον είδαμε χθες να ανακοινώνει τη σύνθεση της κυβέρνησης. Ο κύριος Πέτσας γνωρίζει πολύ καλά οικονομικά, αλλά συνεργάστηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του. Κρίθηκε λοιπόν από τον Πρωθυπουργό ότι θα είναι το νέο πρόσωπο της νέας κυβέρνησης. Προτελευταίος στην υπογραφή ο κ. Γιώργος Γεργαντάς, τον βλέπουμε να προσέρχεται. Υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Ένα χαρτοφυλάκιο που επίσης έχει πάρα πολλά έργα σε εξέλιξη. Επίσης είναι ένα μεγάλο σύστημα για τη χώρα. Είναι οι νέες τεχνολογίες και το μέλλον. Και το αναλαμβάνει ο κ. Γεργαντάς. Τελευταίος υφυπουργός, ο κ. Ζαρυπόπουλος Γρηγόρης, υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Είναι τα δύο πρόσωπα που αναλαμβάνουν τις νέες τεχνολογίες και την Ελλάδα στο νέο ψηφιακό κόσμο. Λοιπόν, και με τον κύριο Ζαρυπόπουλο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν. Εγώ μπορώ να σας πω ότι πίσω όσοι έχουν ορκιστεί έχουν κάνει πηγαδάκια, πολλά πηγαδάκια, χαμόγελα. Είναι λογικό, Χρύσα, τα πηγαδάκια, τα χαμόγελα αισιοδοξίας και βεβαίως οι ευχές για καλή δύναμη να συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία της ορκομοσίας των μελών της νέας κυβέρνησης. Βλέπουμε πάντα ζωντανή εικόνα στους δέκτες μας. Λοιπόν, αυτό εγώ μπορώ να σας μεταφέρω. Υπάρχουν χαμόγελοι, υπάρχει και προβληματισμός, υπάρχει και μια σχετική αμηχανία από τα νέα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν επαφή με την πολιτική και είναι η πρώτη, είναι το βάθμισμα του κυρώσου. Βλέπω τώρα τον κύριο Χρυσοχοίδη και ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανίδη. Τον χάσαμε αυτό, τον βρήκαμε σήμερα με το σχολείο στο Προεδρικό Μέγαρο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανίδης στο επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων, στο αρχηγό του επιτελείου του στρατού, σήμερα υπουργός Εθνικής Άμυνας.